Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe και να πατήσετε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Και πάμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, κάτι που δεν έχω ξανακάνει βασικά. Αλλά θέλω να αρχίσω να κάνω κάτι σαν σειρά με τα αγαπημένα μου προϊόντα μακιγιάζ, αγαπημένα μου ας πούμε προϊόντα περιποίησης, σε διάφορες κατηγορίες. Σήμερα λοιπόν, όπως ήδη βλέπετε από τον τίτλο, θα πούμε και τα 10 αγαπημένα μου nude κραγιόν, τα οποία αφορούν όλες τις επιδερμίδες, θα πω για διάφορους τόνους και για πιο σκουρόχρωμες και για πιο ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Θα βρει σίγουρα λοιπόν ένα κραγιόν το οποίο θα σου ταιριάζει είτε στα πιο οικονομικά προϊόντα είτε και στα πιο luxury. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα από τα 10 κραγιόν δεν θα μπορούσα να βάλω άλλο παρά αυτό εδώ πέρα. Είναι το κραγιόν το οποίο φοράω, να σας πω την αλήθεια, 9 στις 10 φορές όταν θα θέλω να βάλω ένα nude κραγιόν. Θεωρώ πως η απόχρωση είναι απίστευτη. Είναι θερμή, αλλά όχι πολύ θερμή. Και έχει ένα τσίκ ψυχρό, είναι λίγο πιο καφέ. Είναι υπέροχη η απόχρωση. Είναι από Makeup Revolution. Είναι απίστευτο οικονομικό προϊόν. Και θα σας το κάνω λίγο swatch για να δείτε λίγο την απόχρωση. Εγώ τώρα θα γεμίσω το χέρι μου με διάφορα έτσι. Θα σας κάνω πραγματικά swatch όλα τα χρώματα. Επίσης, να σας πω όλα τα προϊόντα θα τα έχω σε links από κάτω για να μπορέσετε να τα αγοράσετε κατευθείαν αν θέλετε να τα βρείτε. Και το συγκεκριμένο κραγιόν είναι πάρα πολύ οικονομικό. Είναι στην απόχρωση Wow από Makeup Revolution και πραγματικά δεν καταλαβαίνετε. Η απόχρωση μου φαίνεται απίστευτα. Περιμένετε να βγάλω το βραχιόλ γιατί δεν θα βλέπετε τίποτα. Η απόχρωση λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι καφέ, nude, όχι πολύ ανοιχτό, όχι πολύ σκούρο, όχι πολύ θερμό, όχι πολύ ψυχρό. Είναι απίστευτος ο τόνος. Αυτός πραγματικά τουλάχιστον σε μένα ταιριάζει πάρα πολύ. Να σας πω ότι εγώ, αν δεν το βλέπετε, είμαι αρκετά με κίτρινους υποτόνους. Οπότε να καταλαβαίνετε λίγο και την επιδερμίδα τη δικιά μου. Οπότε σε αυτά που ταιριάζουν σε μένα, να ταιριάζουν και σε εσάς, αν έχετε πανιφερεί τόνο επιδερμίδας. Ναι, αυτό είναι το αγαπημένο μου nude crayon βασικά από όλα αυτά που θα σας δείξω. Νομίζω είναι το καλύτερο το οποίο έχω αγοράσει, το πιο οικονομικό και θεωρώ πως αξίζει πραγματικά να το αγοράσεις. Συνεχίζω με οικονομικό προϊόν. Θα πω πρώτα όλα τα οικονομικά και μετά θα πάω στα πιο έτσι ακριβά. Με οικονομικό προϊόν συνεχίζω από NYX. Να σας πω ότι γενικά ξέρω ότι τα NYX, το ξέρετε σίγουρα και σαν ασχολείστε, έχουν αυτά τα liquid lipsticks τα οποία είναι matte και είναι hardcore matte, δηλαδή σου στεγνώνουν πολύ τα χείλη. Εγώ δεν είμαι για αυτό το είδος το κραγιόν, θεωρώ πως είναι πολύ στεγνά για τα χείλη μου πραγματικά. Θέλω κάτι λίγο πιο juicy, συνήθως δηλαδή ακόμα και από τα κραγιόν τα οποία σας δείχνω, τα βάζω πάνω με ένα lip gloss, έτσι ώστε να γίνεται λίγο πιο juicy, πιο ωραία, πιο fun ρε παιδί μου. Οπότε να το ξέρετε αυτό, οπότε γι' αυτό δεν σας δείχνω πολύ matte κραγιόν. Το επόμενο που θα σας δείξω λοιπόν είναι από την NYX, από τη σειρά Soft Matte Lip Cream, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, στην απόχρωση London. Έχει και άλλα ωραία nude η NYX σε αυτή τη σειρά κραγιόν, όμως το συγκεκριμένο πάλι μου έχει κάτσει πολύ όμορφα το χρώμα του, η απόχρωσή του. Θα σου το βάλω και αυτό να το κάνω swatch, είναι πολύ αρκετά κοντά στο προηγούμενο, απλά δεν είναι τόσο έντονο, τόσο, να το πω, δεν έχει τόση έντονη απόδοση, είναι λίγο πιο σαν λιποζάν κραγιόν, κάπως έτσι θέλω να το πω. Και είναι ένα τσίκ πιο ανοιχτό, αλλά πάλι είναι λίγο πιο θερμούλι, έχει τη διαφορίτσα του, αλλά πάλι πολύ πολύ όμορφο. Είναι λοιπόν το δεύτερο στη σειρά και βλέπετε ότι είναι πολύ πολύ όμορφο χρώμα. Γενικά τα νότια που σας δείχνω δεν είναι τα πολύ πολύ μπέζ και τα άσπρα, γιατί θεωρώ πως σε χλωμιάζουν τέρμα και φαίνεται σαν φάντασμα. Σας δείχνω νουτ τα οποία είναι φορέσιμα και τα οποία θα δείξουν τα χείλη σας και δεν θα τα κάνουν να φαίνονται απλά ότι δεν υπάρχουν. Οπότε τη δεύτερη απόχρωση τι βλέπετε εδώ πέρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάλι οικονομικό προϊόν, NYX είναι. Θεωρώ πως πρέπει να πας να δοκιμάσεις και σας λέω έχουν και άλλα αρκετά nude στη σειρά αυτή τη συγκεκριμένη. Πολύ κοντά το ένα μετάλλο και απλά μπορείς να βρεις κάποιο που να σου ταιριάζει εσένα. Σίγουρα. Πάμε τρίτο προϊόν. Είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι από το Golden Rose. Δεν έχω πολλά προϊόντα από Golden Rose και έχω σκεφτεί να αγοράσω, να κάνουμε και ένα review. Παρ' όλα αυτά, έχω αυτό εδώ το κραγιόν, το Lipstick Crayon Style. Λέγεται Matte Lipstick Crayon στην απόχρωση 14. Και το καλό με αυτό εδώ πέρα είναι ότι δεν χρειάζεσαι καθόλου μολύβι χιλιών. Γιατί πολύ απλά μπορείς να βάλεις το ίδιο εφόσον το ξύσεις. Ξύνεται, επομένως είναι σαν μολύβι και είναι πάρα πολύ κρεμώδες. Πραγματικά, αυτό φορά αυτή τη στιγμή, αυτό εδώ το κραγιόν. Επομένως, βλέπετε πόσο όμορφα δένει. Είναι λίγο πιο θερμό, εμένα μου πηγαίνουν τα λίγο πιο θερμά για να το καταλάβετε. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια θα σας δείξω και λίγο πιο ψυχρά. Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει έναν ελάχιστο πιο ροζ υποτόνο. Είναι λοιπόν το τρίτο στη σειρά και βλέπετε ότι είναι πάλι στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή είναι στο όσο σκούρο είναι και αυτό το πρώτο, αλλά λίγο έτσι πιο ροζέ. Ένα τσίκο όμως, γιατί με δεν μου αρέσει το ροζ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, χαίρομαι.
Επίσης πολύ οικονομικό. Τέταρτο κραγιόν είναι από Sephora. Κάποια στιγμή είχε γίνει ένας χαμός με τη συλλογή των Sephora κραγιόν που είχαν βγει. Πραγματικά θεωρώ πως είναι πολύ καλή η συλλογή τους, πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραία υφή τους, κρεμώδεις. Πραγματικά απίστευτα, να τα δοκιμάσετε, να τα έχετε δοκιμάσει πολύ οικονομικά γιατί είναι μάρκα Sephora. Τα πουλάνε προφανώς σε Sephora μόνο. Αλλά το συγκεκριμένο είναι στην απόχρωση 2 και είναι πιο ανοιχτό χρώμα από τα υπόλοιπα. Και θα σας το δείξω αυτή τη στιγμή, είναι από τα πιο ανοιχτόχρωμα και είναι και από τα πιο ζουμερά, λίγο έτσι, μεταξύ πάλι λιποζάν, αλλά και πιο... σαν να έχει λίγο βαζελίνη μέσα που βάζουμε στα χείλη μας μερικές φορές, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αυτό το πολύ μαλακό, το πολύ πολύ juicy χείλος που σου κάνει. Και είναι αυτή εδώ πέρα η απόχρωση. Ελπίζω να φαίνονται τα χρώματα οι διαφορές του στην κάμερα. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτό έχει πάλι ένα λίγο πιο ρόζι ποτόνο σε σχέση με τα πρώτα δύο. Και είναι λίγο πιο ανοιχτό από το προηγούμενο, που είναι ένα τσικ πιο σκούρο. Πάμε στο τελευταίο οικονομικό κραγιόν, είναι το πέμπτο, το οποίο είναι από Kiko Milano. Σκέφτομαι να κάνω ένα review, να πάρω από όλα τα προϊόντα. Σας το έχω ξαναπεί, θα το κάνω. Αλλά επειδή στο mall που άνοιξε γίνεται χαμός, είναι πάρα πολύ μικρό κατάστημα και μπαίνουν νομίζω 4 άτομα τη φορά, είναι πολύ κουραστικό. Επίσης σε κοιτάνε όλοι με ένα βλέμμα σε φάση τελείω να παίξω στην ουρά. Οπότε πρέπει να τα παίρνω λίγο με δόσεις γιατί δεν θέλω να είμαι και κακιά, γιατί καταλαβαίνω με τον άλλο που περιμένει στην ουρά. Ούτε με θα μ' άρεσε μόνος να ψωνίσει όλο το μαγαζί μία ώρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό. Οπότε πήρα αυτό το κραγιόν το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι λίγο πιο σκούρο και θεωρώ πως είναι ιδανικό nude για πιο σκούρες επιδερμίδες. Επομένως το συγκεκριμένο είναι το Velvet Passion Matte Lipstick στην απόχρωση 3.32 και είναι λίγο πιο σκούρο όπως σας είπα, αλλά για μια λίγο πιο μελαμψή κοπέλα. Είναι το υπέροχο καφέ πραγματικά, το φόρεσα μία φορά, το έχω φορέσει βασικά, αλλά... είναι πολύ ωραίο το χρώμα και είναι πραγματικά πολύ velvety, δεν είναι πάλι πολύ matte υπερβολικά και είναι αυτή εδώ η απόχρωση, πιο καφέ, ένα τσικ πιο σκούρο, παρόλα αυτά πολύ ωραίο, πραγματικά. Έχω μια φίλη ας πούμε η οποία είναι λίγο πιο μελαμψή, θα της πάει απίστευτα, πραγματικά, φαινομενικό, δεν κάνω καθόλου πλάκα, γιατί δεν ροζίζει, δεν κάνει πολύ σαπιο μήλο, δεν κάνει πολύ κόκκινο, είναι απλά ωραίο καφέ nude για πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Και ξεκινάμε με τα λίγο πιο ακριβά κραγιόν, όχι υπερβολικά ακριβά, αλλά λίγο πιο ακριβά. Θα ξεκινήσω με ένα liquid lipstick από Kylie Cosmetics, από την Kylie Jenner που έχει τα καλλιτικά της. Είναι λίγο πιο τσιμπημένο και δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, πρέπει να το παραγγείλεις. Παρ' όλα αυτά δεν θα μπορούσα να μην το αναφέρω, γιατί σαν απόχρωση είναι το ιδανικό θερμό, το οποίο χρησιμοποιώ όλο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι το καλύτερο κραγιόν. Είναι πιο matte, γι' αυτό σίγουρα θα βάλω κάτι από πάνω, ειδικά το καλοκαίρι, σε lip gloss. Αλλά για να σας δείξω την απόχρωση, είναι πολύ πολύ θερμό. Αλλά πραγματικά, το χρώμα είναι απίστευτο. Είναι liquid lipstick, άλλη δεν είναι σαν κραγιόν, εντάξει. Αλλά το χρώμα, η απόχρωσή του είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι πιο θερμό όπως σας λέω, αλλά πάλι καφέ θερμό. Δεν πάει ούτε πολύ στο ροζ, δεν πάει ούτε πολύ στο κόκκινο, ούτε στο κεραμιδί. Είναι υπέροχη η απόχρωση, πραγματικά. Ειδικά αν είσαι λίγο πιο μαυρισμένος, αυτό το χρώμα είναι απίστευτο. Πραγματικά για καλοκαίρι δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Προχωράω με δύο κραγιόν από MAC. Το πρώτο είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο και το άλλο λίγο πιο σκουρόχρωμο. Να σας πω ότι γενικά με τη MAC δεν είμαι λάτρης του προϊόντου. Να πω ότι δεν θα μπω σε ένα μαγαζί και θα πάω να κοιτάξω τα καλλιτικά της MAC. Γιατί πολύ απλά δεν έχει κάτι το οποίο να μου τραβάει πάρα πολύ την ενδιαφέρον. Δεν βγάζει συλλογές υπερβολικά διαφορετικές και χρωματιστές και κάτι το οποίο να μου κινήσει τον ενδιαφέρον το μάτι να πάω να δω. Γιατί γενικά αυτά που έχει είναι κλασικά με καλή ποιότητα τα οποία αξίζει να αγοράσεις. Αλλά δεν πεθαίνω κιόλας, καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε. Εκτός από κάποιες συλλογές που έχει κάνει συνεργασίες και που βγάζει κάποια Χριστούγεννα ή κάτι τέτοιο, δεν τρελαίνομαι, δεν θα πάω να κοιτάξω ιδιαίτερα καλλιτικά από εκεί. Αλλά αυτό το κραγιόν το είχα πάρει το συγκεκριμένο στη μάμα μου τώρα κάποια στιγμή που είχε γενέθλια γιορτή ή κάτι τέτοιο. Και η μάμα τότε δεν χρησιμοποιούσε καν νουτ κραγιόν ακόμα. Τουλάχιστον κραγιόν χρησιμοποιούσε γενικά και ακόμα. Χρησιμοποιεί πιο πολύ ματ επειδή δεν θέλει να τη φεύγουν στη δουλειά να κινείται άνετα, να τρώει, να κάνει να ράνει και να μην γίνεται ένα χαμό στο κραγιόν της, αλλά μετά το αγόρασα εγώ πάλι και είναι από τη MAC στην απόχρωση Hug Me και είναι ένα πολύ ωραίο ανοιχτό μπεζορόζ, όχι πολύ ροζ πάλι εννοείται, είναι αυτή εδώ η απόχρωση, ελπίζω να φαίνονται. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση, είναι λίγο πιο juicy πάλι, δεν είναι το πολύ velvet, δεν είναι το πολύ matte. Και είναι πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Ξέρουμε όλοι τις τιμές των MAC των κραγιών περίπου, οπότε δεν χρειάζεται να σας πω. Και δεύτερο κραγιόν από MAC είναι ένα λίγο πιο σκούρο όπως σας είπα. Πάλι για πιο μελαμψές κοπέλες θεωρώ πως το κάνει θαύματα. Είναι πολύ ωραίο deep
χρώμα πραγματικά. Deep, deep. Πραγματικά δηλαδή είναι πολύ ωραίο χρώμα. Έχω καιρό να το βάλω, μια αλήθεια. Και τώρα με την. Που μπαίνει το φθινόπωρο και το χειμώνα, αστείο που θα το χρησιμοποιήσω ξανά. Είναι στην απόχρωση stone. Είναι matte το συγκεκριμένο. Ενώ το άλλο ήταν λίγο πιο juicy όπως σας είπα. Και είναι αυτό εδώ πέρα το σκούρο. Είναι καφέ σκούρο. Καφέ σκούρο. Που πραγματικά πάλι σε μια κοπέλα η οποία είναι λίγο πιο μελαμψή θα φαίνεται όπως είναι για μένα το πρώτο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, όπως σε μένα φαίνεται αυτό το οποίο δεν κάνει τα χείλη μου ίδιο χρώμα με το δέρμα μου, αλλά ένα τσίκ πιο σκούρο όμως πολύ κολακευτικό. Ακριβώς έτσι μια μελαμψή κοπέλα, πιο μελαχρινή, αυτό το χρώμα θα της είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να περιγράψω άλλο. Συνεχίζω το πρώτο τελευταίο κραγιόν, το ένατο κραγιόν για σήμερα, είναι από Jeffree Star με μόρφη συνεργασία. Είχα πάρει, σας είχα δείξει ένα haul, στο βάλω πάνω το πατήσεις και το έχω στην περιγραφή να το δεις αν δεν το έχεις δει. Αλλά ήταν, είχα κάνει ένα haul με πράγματα που είχα αγοράσει. Το συγκεκριμένο είναι από μία συσκευασία που έχει 5 νομίζω διαφορετικά έτσι μικρά κραγιονάκια από Jeffree Star σε συνεργασία με μόρφη brushes και το συγκεκριμένο είναι η απόχρωση Leo, η οποία είναι θερμό, δηλαδή είναι θερμό, είναι matte και είναι ψιλοκεραμιδίζει το συγκεκριμένο. Όμως, εάν έχεις πιο θερμό υποτόνο στο δέρμα, πάλι αυτό θα σου είναι υπέροχο και ακόμη και πιο μελαχρινή να είσαι, θα σου πάει τέλεια γιατί θα είναι στο χρώμα του δέρματος, αλλά λίγο να κοκκινίζει που θα κάνει μία έτσι ένα πολύ ωραίο hint των ωραίων χιλιών, δεν μπορώ να το περιγράψω. Πραγματικά όμως θα με θυμηθείς. Δεν μπορείς να το βρεις και αυτό νομίζω βέβαια Ελλάδα, αλλά Ευρώπη θα μπορείς. Είναι πιο κεραμιδί, το βλέπεις. Δηλαδή είναι λίγο πιο κεραμιδί, δεν είναι σαν τα άλλα. Κεραμιδίζει και είναι ένα τσικ πιο σκούρα από τα άλλα. Nude, nude. Ολοκληρώνω και με το 10ο κραγιόν, το οποίο είναι από Fenty Beauty που έχει δημιουργήσει η Rihanna. Το συγκεκριμένο είναι στην απόχρωση Unveil και έχει αυτή την τρομερή συσκευασία. Είναι ένα αρκετά ακριβό κραγιόν. Είναι matte νομίζω και νομίζω κάνει κάπου στα 35-40 ευρώ στην Ελλάδα. Το οποίο ναι, είναι ακριβό, για κραγιόν ειδικά. Αλλά είναι πάλι αυτό το σκούρο, το υπέροχο, για βαθύ, για μελαχρινή επιδερμίδα, υπέροχο. Είναι αυτό εδώ το καφέ, το σκούρο. Οπότε τώρα μπορείτε να καταλάβετε τα άλλα ότι δεν είναι τόσο σκούρα. Γιατί μπορεί να σας φαινόντουσαν πιο σκούρα από ότι είναι, αλλά τώρα καταλαβαίνετε πόσο σκούρο είναι αυτό, ας πούμε. Και θέλω να βάλω συν ένα παραπάνω κραγιόν της ίδιας μάρκας. Επομένως δεν θα το μετρήσουμε τόσο πολύ, γι' αυτό θα το πω 10-1 κραγιόν nude. Εσείς το βλέπετε ήδη, αλλά ναι. Το συγκεκριμένο το δεύτερο είναι το Unbutton από την ίδια εταιρεία, το οποίο είναι πιο ανοιχτό, αλλά πάλι η φόρμουλα είναι απίστευτη σε αυτό το κραγιόν. Το πινελάκι είναι πολύ ωραία σχηματισμένο και θα σας το δείξω τώρα. Και είναι αυτό το πέρα το τελευταίο. Πάλι θερμό, ανοιχτό nude. Αυτά τα δύο θεωρώ πως είναι απίστευτα χρώματα τελευταία. Πραγματικά, αν έχεις πιο πολλά χρήματα να ξοδέψεις, επένδυσε τα σε αυτά τα δύο κραγιόν. Μπορείς να φοράς κυριολεκτικά κάθε μέρα. Εναλλάξει ανάλογα αν κάνεις πιο ανοιχτόχρωμο μάτι, πιο σκουρόχρωμο, πιο έντονο. Μπορείς να παίξεις πάρα πολύ. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν είναι τα 10 συν 1 κραγιόν nude που σας προτείνω να δοκιμάσετε από ακριβές και οικονομικές εταιρείες. Εδώ λερώθηκα, δεν πειράζει. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο και αυτού του είδους γενικά τα βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like έτσι για να κάνω και άλλα στυλ με foundations ή τα αγαπημένα μου σαμπουάν, τα αγαπημένα μου προϊόντα για μαλλιά. Γενικότερα να κάνω τέτοιου είδους βίντεο. Θεωρώ πως είναι πολύ βοηθητικά και ειδικά με καλλιτικά που τώρα δεν μπορείς να το δοκιμάσεις σε καταστήματα λόγω κορονοϊού. Θεωρώ πως είναι χρήσιμο να βλέπεις λίγο τις αποχρεώσεις. Επειδή όπως και να το κάνουμε στο μπουκάλι δεν μπορείς να καταλάβεις την απόχρωση πραγματικά ενός προϊόντος καλλιτικού, ένα cosmetic product ας πούμε, οπότε είναι χρήσιμο θεωρώ. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, εάν σου άρεσε όπως είπα και πριν κάνε ένα like και κάνε και ένα subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο, κάνε και ένα comment από κάτω να μου πεις τι άλλο θες να δεις, τι άλλο σε ίδιο στυλ βίντεο θα θέλεις να δεις, με τι προϊόντα, τι είδους και θα τα πούμε στο επόμενο, μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς τέλεια. Πολλά πολλά φιλάκια!